Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, υποψήφιο δήμαρχο Φεστού, επικεφαλής παράταξης Τολμάμε Μαζί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, γιατί νομίζω ότι θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα έχουμε. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται αρκετά χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Ναι, ευχαρίστηση και δικιά μου. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις σημαντικές. Συνήθως λόγω του επαγγέλματός μου, επειδή είμαι αρχιτέκτονας, συνήθως από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Αρκετά χρόνια, αλλά πρώτη φορά παίρνω την απόφαση να πάω μπροστά, να ηγηθώ ενός συνδυασμού και να προχωρήσω μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, βλέποντας και εμείς δημοσιογραφικά την δική σας την πορεία, είχατε βρεθεί σε σημεία κλειδιά και στον Δήμο Φεστού, όμως δεν είχατε βγει μπροστά ως επικεφαλής ενός συνδυασμού. Τι σας έκανε να το κάνετε τώρα? Ναι, τι με έκανε να το κάνω? Ότι θεωρώ ότι στο Δήμο Φεστού, στον πρώην Δήμο Μυρών και μετά στο Δήμο Φεστού όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα, ότι στον τομέα μου, στα τεχνικά έργα, είχα κάνει μεγάλες προσπάθειες. Είχα καταφέρει να πάω μπροστά πολλά πράγματα, γιατί η περιοχή από όταν εγώ αρχίσα να ασχολούμαι με τα δημοτικά ήτανε αρκετά πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ όμως με τον παράδοτο χρόνο γεννήκαν έργα. Γεννήκαν έργα με τους δημάρχους που περάσανε και με τη συμμετοχή τη δικιά μου μέσα σε αυτές τις δημαρχίες. Γιατί με έκανε να πάω μπροστά. Με έκανε να πάω μπροστά βασικά γιατί δεν φτάνει μόνο ένας τομέας. Θεωρώ ότι ο Δήμος είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Ένα σύνολο πραγμάτων. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το σύνολο των πραγμάτων πρέπει να βάλεις τη δικιά σου ιδεολογία. Η ιδεολογία που θεωρώ ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον, καλά ή κακά υπάρχει. Είναι μια ιδεολογία εσωστρέφειας. Δηλαδή, όταν λέω εσωστρέφειας, τι εννοώ? Ότι έχουμε κάποια κονδύλια, μπορούμε να κάνουμε κάποια προγράμματα, να πάρουμε κάτι χρήματα, να διαχειριστούμε αυτά, να φτιάξουμε πιστοποιητικά γέννηση και όλα αυτά. Η δικιά μου σκέψη είναι ότι ο Δήμος πρέπει να βγει έξω στην κοινωνία. Πρέπει να ανοίξει την κοινωνία. Άρα θεωρείτε ότι ενδεχομένως ο Δήμος Φεστού δεν έχει βγει τόσο μπροστά όσο θα μπορούσε, όσο οι δυνατότητες του λένε και φυσικά δυνατότητες που δίνονται και απ' έξω προς τον Δήμο. Είτε αυτό λέγεται χρηματοδότηση, είτε προγράμματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Ο Δήμος δεν έχει βγει προς τα έξω. Δεν έχει βγει βασικά μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, σήμερα αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς σαν συνδυασμός, ξεκινώντας τις εκλογές αρχή. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το έχουμε βάλει στο Facebook, το έχουμε βάλει στο ίντερνετ και ζητάμε από όλους τους πολίτες να δούνε, να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα. Ποια είναι τα προβλήματα στα οποία έχουν εντοπίσει μέχρι σήμερα πως είναι σημαντικά προβλήματα και ποια είναι τα θέματα τα οποία θεωρούν σημαντικά ότι θα πρέπει να προχωρήσουν. Αυτό το κάνουμε βασικά. Όχι γιατί δεν ξέρουμε τα βασικά προβλήματα της περιοχής μας. Τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση τα βασικά προβλήματα τα ξέρουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι οι πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι. Θέμε τη συμμετοχή των πολιτών στο σύνολο. Θέμε οι πολίτες να αισθανθούν ότι Δήμος είναι αυτοί. Δηλαδή, Δήμος για μας δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμος είναι όλη η κοινωνία η οποία μπορεί και πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία και της εξέβρεσης των προβλημάτων, αλλά και στη διαδικασία της λύσης. Ξέρετε, αν κάτι λέμε κι εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή πολύ συχνά, είναι ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές μας αφορούν άμεσα, γιατί ειδικά του πρώτου βαθμού είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ποιότητα ζωής. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με αυτή την καθημερινότητα στο Δήμο Φεστού, κύριε Νικολιδάκη, ποια είναι η δικιά σας προτεραιότητα, τι είναι εκείνο με το οποίο εφόσον εκλεγείτε δήμαρχος, θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα βάλετε κάτω και θα πείτε μαζί με το συνδυασμό σας, το προχωράμε? Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι γνωστά σε όλους. Είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας κάθε μέρα. Είναι η καθαριότητα, είναι η οδοποιία, είναι η αγροτική οδοποιία. Δηλαδή, είναι το σύνολο του Δήμου μας, πώς ο πολίτης μπορεί μέσα σε αυτό να εκφραστεί και να κινηθεί. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μέσα στο Δήμο δύο αστικές πόλεις ή μη αστικές πόλεις σας, οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες, το Τιμπάκι, οι Μοίρες και φυσικά και ο Ζαρός. Βλέπουμε μέσα σε αυτές τις αστικές πόλεις να υπάρχουν καθημερινά προβλήματα, να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρεση. Ενώ υπάρχει μια περιφέρεια στο Δήμο, μια γεωργική έκταση πολύ κοντινή που θα μπορούσε ο καθένας να αφήσει το αυτοκίνητό του προς στιγμή, για τώρα μιλάμε, και να επιτρέψει τη διάβαση των πεζών, να επιτρέψει τη διάβαση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.
μέσα στο Δήμο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικό κομφούζιο. Ένα γενικό κομφούζιο τέτοιο που να μην σε ευχαριστεί καν να καθίσεις στο κέντρο της πόλης σου για να πιεις ένα καφέ. Γιατί το μόνο που βλέπεις, βλέπεις αυτοκίνητα παρκαρισμένα, βλέπεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου αρεστή. Ναι. Καθόλου αρεστή. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει. Στις αστικές πόλεις, όπως είναι οι Μοίρες, το Τιμπάκι και ο Ζαρός, να μπορέσουν να απελευθερωθούν από τα αυτοκίνητα. Για να γίνει αυτό, θα πείτε: OK, να απελευθερωθούν από τα αυτοκίνητα. Τι θα τα κάνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητα? Μα θα μπορούσε άνετα ο Δήμος να νοικιάσει ένα-δύο οικόπεδα τα οποία είναι πολύ κοντά στο κέντρο και να κάνει συνήθεια στον κάθε δημότη ότι δεν χρειάζεται να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να πάει να πιεις τον καφέ σου ή να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να πάει να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα. Μπορείς... την ιδέα μας λίγο. Ακριβώς. Μπορείς να νοικιάσει δύο οικόπεδα κοντά στο κέντρο, τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και να ζητήσεις από τους πολίτες να ζητήσεις με όμορφο τρόπο, με ένα πολύ μικρό τίμημα τέλος πάντων, να αφήσει το αυτοκίνητό του για να μπορέσουμε σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την πόλη μας πιο ανθρώπινη. Φυσικά, για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτά, να ολοκληρώσουμε αυτό την ανθρώπινη πόλη στο αστικό ιστό, πρέπει να προχωρήσουμε οπωσδήποτε σε αναπλάσεις. Σε σημαντικές αναπλάσεις του κέντρου και της πόλης του Τιμπακίου και της πόλης των Μοιρών. Αυτό, σαν αντιδήμαρχος, την προηγούμενη τετραετία από την περιφέρεια είχαμε πάρει χρήματα προκειμένου να προχωρήσουμε σε μελέτες ανάπλασης και του Τιμπακίου και των Μοιρών, ούτως ώστε να έρθουν οι δρόμοι να φτάσουν σε σημείο που, στις Μοίρες, ας πούμε, στο σημείο που είναι μονόδρομος, να περνάει μόνο ένα αυτοκίνητο, τόσο ώστε να μην επιτρέπουμε στον άλλο, είτε θέλει είτε δεν θέλει, να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο στη μέση-μέση. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά την πόλη μας να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Αλλά φεύγουμε από το κέντρο, φεύγουμε από τον αστικό ιστό και πάμε στην περιφέρεια. Ο Δήμος, ο δικός μας, αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο επαρχιακό δίκτυο σε έκταση από όλους τους Δήμους σχεδόν της Κρήτης. Έχει ένα τεράστιο επαρχιακό δίκτυο, το οποίο είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Προλάβατε την αμέσως επόμενη ερώτησή μου, σε τι κατάσταση είναι και τι σκοπεύετε να κάνετε. Είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Όσο αφορά το επαρχιακό δίκτυο, εμείς θα πρέπει να απαιτήσουμε από την περιφέρεια, γιατί ξέρετε το επαρχιακό δίκτυο το συντηρεί η περιφέρεια, να απαιτήσουμε από την περιφέρεια τα χρήματα που αναλογούν στο Δήμο το δικό μας για τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως και ένα αγροτικό δίκτυο. Ένα αγροτικό δίκτυο, γιατί σας είπα, είναι ο Δήμος μας, έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, έχει βουνό, γιατί ξεκινάμε από τον Ψιλορίτη, φτάνουμε στην Πεδιάδα, φτάνουμε στα Αστερούσια. Άρα λοιπόν σαν έκταση είναι τεράστια. Φεύγουμε λοιπόν από το κέντρο της Πεδιάδας, πάμε αριστερά και δεξιά, Ψιλορίτη, Αστερούσια. Εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή και στο Ψιλορίτη και στα Αστερούσια υπάρχουν τεράστιες δραστηριότητες. Υπάρχει στο Ψιλορίτη δραστηριότητα κτηνοτροφίας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην οικονομία του τόπου μας. Μια τεράστια παραγωγή μελιού με λυσοκομεία, η οποία και αυτή με τη σειρά της βοηθάει την οικονομία του τόπου μας. Και προχωρούμε από την άλλη πλευρά στα Αστερούσια, που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται τουριστικά, έχουν αρχίσει να έχουν αρκετά αξιοθέατα και να πρέπει. Για να πάει όμως ο πολίτης εκεί πέρα, επιβάλλεται και το αγροτικό δίκτυο να είναι σε μια καλή κατάσταση. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είπατε, κύριε Νικουλιδέκη, ότι υπάρχουν έτσι διάφορες και δραστηριότητες. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω ότι ο Δήμος σας είναι πολυμορφικός και γεωγραφικά, αν θέλετε, ακριβώς, αλλά και ως προς τις δραστηριότητες. Ακριβώς. Φιλοξενείτε και την παραγωγή, τον κόσμο της παραγωγής, του εμπορίου, ακριβώς, αλλά και τον τουρισμό. Και αυτό είναι ένα στοίχημα, πώς θα τα συνδέσει τώρα. Αυτό ακριβώς. Μα εκεί πέρα είναι το στοίχημα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει ο Δήμος να βγει προς τα έξω. Ας κλείσουμε το πρώτο κομμάτι όμως, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα. Είναι αυτονόητο ο άλλος που θα πρέπει να μπορεί να πάει στη Στάνη. Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε πολίτης θα πρέπει να πάει στο χτήμα του για να το καλλιεργήσει. Αρχινάμε λοιπόν, ακριβώς, αρχινάμε να μιλάμε τι θα κάνετε με τα αυτονόητα. Αυτό δεν μπορώ να το κουβεντιάσω άλλο. Θεωρώ ότι αυτά είναι οι πρώτες προτεραιότητες να μπουν σε μια τάξη. Είτε με τα μηχανήματα και το προσωπικό που έχει ο Δήμος, είτε αν, που εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν επαρκεί. Αλλά από τη στιγμή που το προσωπικό δεν επαρκεί, είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύσεις. Πιστεύω ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνει προγραμματικές συμβάσεις και με εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσει να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν έχει εκμεταλλευτεί, λέτε, μέχρι τώρα ο Δήμος? Θεωρώ ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο πρέπει αυτά τα πράγματα. Επιβάλλεται. Είναι αυτονόητο
ότι ο άλλος πρέπει να πάει στο χωράφι του. Είναι αυτονόητο, ο άλλος πρέπει να πάει στη δουλειά του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα αυτονόητα πια. Mm-hmm. Πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να μπουν σε μία τάξη αυτά. Mm-hmm. Είναι πρωταρχική ανάγκη. Επειδή στο Δήμο σας όμως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων ανθρώπων, αλλά και γυναικών. Είναι στο, θέλετε, στο δικό σας, είναι στο επίκεντρο, στο αναπτυξιακό σας σχέδιο και αυτές οι δύο κατηγορίες. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά είναι στο σχέδιο, μα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο ίσως θα πρέπει να μιλάμε πολλές ώρες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε εκεί πέρα. Είπαμε ότι ο Δήμος μας έχει βουνό, θάλασσα, βουνό, κάμπου. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο? Έχουμε από τον Ψιλωρίτη, κατεβαίνουμε μέχρι την πεδιάδα της Μεσαράς. Αυτό το σημείο θα πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε. Έχουμε ένα πρόβλημα, το δρόμο Βορή-Ζανίδα. Είναι ένας επαρχιακός δρόμος, ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να διανοιχτεί για να μπορέσει να μας δώσει το πέρασμα, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο βουνό, το οποίο είναι, ανήκει στο Δήμο το δικό μας. Από αυτό το σημείο, από το Ζαρό, μπορούμε να προχωρήσουμε και να κατέβουμε στην άλλη μεριά, να κατέβουμε στην πεδιάδα και να φτάσουμε στη θάλασσα. Έχουμε το μεγαλύτερο κόλπο της Μεσαράς. Έχουμε το μεγαλύτερο κόλπο της Κρήτης, που είναι ο κόλπος της Μεσαράς. Και αυτός ο κόλπος της Μεσαράς αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ανεκμετάλλευτος, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι μοιρασμένο στη μέση. Έχουμε από τη μια μεριά τον Κόκκινο Πύργο, στη μέση είναι το στρατόπεδο, που για τις ανάγκες στρατοπέδου τότε κλείσανε μια τεράστια παραλία, και από την άλλη μεριά είναι το Καλαμάκι. Επιβάλλεται. Είναι υποχρεωτικό αυτός η παραλία να ανοίξει. Είναι, δεν μπορεί να μην υπάρχει σύνδεση από το Καλαμάκι μέχρι τον Κόκκινο Πύργο και από εκεί πέρα να μπορούμε να φύγουμε, να πάμε στην Αγία Γαλήνη. Δηλαδή να συνδέσουμε όλο αυτό τον κόλπο που να μπορεί. Δεν είναι απαραίτητο αυτός ο κόλπος να συνδεθεί με ένα αυτοκινητόδρομο. Είναι απαραίτητο όμως και επιβάλλεται αυτός ο κόλπος να συνδεθεί με ένα ποδηλατόδρομο, με ένα πεζόδρομο, που αν θέλει ο τουρίστας να φύγει ή... Και δεν μιλάμε μόνο για τουρίστες, μιλάμε και ο Έλληνας. Μιλάμε οποιοδήποτε πολίτης να ξεκινήσει ένα περίπατο και να φύγει με το ποδήλατο από την Αγία Γαλήνη, θα, να έχει το περιθώριο, να έχει τη δυνατότητα να φύγει, να πάει στην άλλη άκρη του κόλπου, να περάσει από τον Τυμπάκι, να φύγει από εκεί πέρα και να καταλήξει στο Καλαμάκι, να μπορεί να φτάξει ακόμα και μέχρι τα Μάταλα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να δώσουμε ανάπτυξη στο Δήμο το δικό μας, είναι δύο πράγματα. Όταν λέμε ανάπτυξη τουριστική, που αυτή θα προχωρήσω μετά και στα άλλα θέματα, γιατί η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να φέρει ακόμα ανάπτυξη γεωργίας και έχει, αλλά ανάπτυξη τουριστική είναι δύο βασικοί άξονες. Να μπορέσουμε να ανοίξει ο δρόμος από τα Βορίζια που καταλήγει στην Ίδα, ούτως ώστε να πιάσουμε τέρμα τη μία άκρη του Δήμου μας, δηλαδή το βουνό, να φτάσουμε από τον Ψιλωρίτη, να κατέβουμε κάτω για μέσω του Ζαρού, από το Ζαρό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα χωριό, τη Γαλιά. Mm-hmm. Από τη Γαλιά, ενώ είναι στο κέντρο του Δήμου μας, θεωρείται πως είναι εντελώς αποκομμένο. Την ίδια στιγμή όμως είναι προγραμματισμένος επαρχιακός δρόμος, ο οποίος κατεβαίνει από Ζαρό, περνάει από τη Γαλιά και από εκεί πέρα μπορεί να κατέβει να πάει άντα στο Τυμπάκι, στον Κόκκινο Πύργο. Ούτε ο δρόμος από τη Γαλιά, ο επαρχιακός δρόμος, επαναλαμβάνω, mm-hmm. από τη Γαλιά δεν έχει διανοιχτεί, και βλέπουμε πολλοί τουρίστες, ενώ στο χάρτη υπάρχει σαν επαρχιακός δρόμος, να φτάνουν στη μέση του χωριού και από εκεί πέρα λέμε πού πάμε, επιστρέφουμε πίσω. Είναι ξεκάθαρο. Το οδικό δίκτυο λοιπόν μπαίνει σαν πολύ σημαντική προτεραιότητα για σας. Όμως, επειδή δυστυχώς, κύριε Νικολαδάκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμως δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε για να μιλήσουμε για το πρόγραμμά σας και να αναλύσουμε και άλλες πτυχές του προγράμματος. Θέλω λίγο να μου πείτε τα χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου σας, τους ανθρώπους που έχετε βάλει στο πλευρό σας και που ενδεχομένως να ανακοινώσετε και τις επόμενες ημέρες. Να σας πω κάτι. Στο ψηφοδέλτιο το δικό μας υπάρχουν. Κάποια άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θεωρώ ότι η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο για να μπορέσεις να κάνεις το ξεκίνημα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, η πλειοψηφία του ψηφοδελτίου μας είναι με νέους ανθρώπους, νέους ηλικιακά, από όλες τις παραγωγικές τάξεις. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι αγρότες, πρόεδροι αγροτικών συλλόγων, από όλες τις παραγωγικές τάξεις. Γιατί σας είπα, θεωρώ ότι το σύνολο για να μπορέσουμε να πετύχουμε πραγματικά, θα πρέπει να συνθέσουμε όλες τις παραγωγικές τάξεις περιοχής μας, γεωργούς, κτηνοτρόφους, βιοτέχνες, αυτοί που ασχολούνται με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων,
να είμαστε αρρωγοί σε όλους αυτούς και να προχωρήσουμε για να έχουμε την εξωστρέφεια που θέλουμε, να ανοιχτούμε προς τα έξω και να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτά που κάναμε μέχρι σήμερα. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλοί θα πούνε ότι ξέρετε έτσι. Κάτι. Και πού θα βρείτε τα χρήματα? Σε πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται χρήματα. Απλώς χρειάζεται προγραμματισμός, οργάνωση και συνεργασία. Mm-hmm. Αλλά και σε διάφορα πράγματα τα οποία χρειάζονται χρήματα, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούμε να οργανώσουμε ένα μικρό γραφείο προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δήμο μας, ώστε να μπορούν να το εκμεταλλευτούν είτε ο Δήμος για τα προγράμματα τα οποία θα μπορεί ναι, αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει, αλλά να βοηθήσει και τους δημότες οι οποίοι ενδιαφέρονται να βγουν έξω, να μπορέσουν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ναι. Έχουμε πολλά να πούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Πιστεύω ότι. Να κλείσω μια κουβέντα. Πολύ, πολύ σύντομη. Πολύ σύντομη. Εγώ θέλω να καταφέρουμε ένα πράγμα. Αυτοί που λένε πάμε στη Μεσαρά, mm-hmm, μετά από μερικά χρόνια, που λένε να κατέβουμε στη Μεσαρά, μετά από μερικά χρόνια να λένε να ανέβουμε στη Μεσαρά. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.